λαϊκή συσπήρωση στην Ιερά Πέτρα. Εντάξει, να λέμε και τον τίτλο μας, γιατί εμείς επειδή έχουμε και σταθερό τίτλο, έχουμε και σταθερό τίτλο, τον έχουμε τώρα και η τρίτη φορά που κατεβαίνουμε με τον ίδιο τίτλο και με τον ίδιο κατεβαίνουμε πανελλαδικά και στην περιφέρεια και στους Δήμους. Και με την ίδια υποψήφια, έτσι. Τι να κάνω, το με κρίνανε λίγο πετυχεμένη και να με ξαναθέλουνε. Εντάξει. Ωραία. Είχαμε και τον κύριο Συντηχάκη εδώ, παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο, έτσι, για δώστε μας την εικόνα, Μαρία μου, τι γίνεται. Ναι, και τι λες για την προεκλογική περίοδο, ναι, το κλίμα, πώς το βιώνεις. Κοίταξε να δεις, είχαν έρθει από νωρίς, είχε έρθει ο κύριος Συντηχάκης από νωρίς, μαζί με τον Μπολίδη τον Μαυροειδή, που είναι υποψήφιος... από τη Νέα Πολύ είναι βασικά ο Λίβιος, ο οποίος είναι εδώ στην περιοχή του Λασίθι, δηλαδή περιφερειακός υποψήφιος με τον Μανώλη του Συντηχάκη. Κάναμε μια περιοδία, πήγαμε μέχρι τα Πυλαλήματα, γυρίσαμε δηλαδή όλες τις περιοχές, ήδη προς το Μύρτος, είχαμε ξαναμιλήσει εξάλλου προς το Μύρτος και μέχρι τους, προς τους Μύθους και λοιπά. Είχαμε πάει εμείς την ίδια μέρα που υπήρχε, που γινόταν η θεομηνία, ας πούμε, αυτή με τις πλημμύρες. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν μέσα και τα Πυλαλήματα, πραγματικά είναι τρομακτικές οι εικόνες που αντιμετωπίσαμε και αναδειχτήκαν όλα τα προβλήματα της έλλειψης της πολιτικής προστασίας. Αναδειχτήκαν όλες, δηλαδή οι αυθαιρεσίες, οι οποίες έχουν νομιμοποιημένες αυθαιρεσίες, τα μπαζώματα, η μη ύπαρξη, ας πούμε, ρεμάτων εκεί, πώς το λέει, τέλος πάντων έργων κάποιας υποδομής που να φεύγουν τα όμβρια κλπ. Δηλαδή ήταν, πώς να το πω, το ανθρώπινο χέρι εκεί, η υπεύθυνη τόσα χρόνια που υπήρχαν. Δηλαδή δεν ήταν θεομηνία, λες, ας πούμε. Δηλαδή, κοίταξε να σου πω κάτι, μα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτά, δεν μπορούμε να θεραπεύουμε μετά. Δηλαδή, αυτά. Και το ποιο εκατομμύριο που έλεγε, πού θα φτάξει το εκατομμύριο που είπε ο Αρναουτάκης ότι θα δώσει. Λοιπόν, κάναμε αυτή την περιοδία και μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι χτες το πρωί συζητήθηκε και στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Μανώλη του Συντηχάκη σχετικά με όλα αυτά. Με τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους, δηλαδή με συγκεκριμένες προτάσεις, ότι θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν και να γίνουν έργα υποδομής, δηλαδή και στο ΒΟΑΚ, αλλά και βασικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ούτως ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια ζητήματα και αυτά να γίνουν άμεσα. Και μάλιστα επισήμανε και το ζήτημα ότι στα Χανιά ακόμη, παρότι έχει περάσει τόσος καιρός, δεν έχει γίνει στην ουσία τίποτα. Είπα θα κάνουν κάτι και δεν το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα άμεσα που χρειάστηκε να κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι εκεί, ας πούμε, κάποια πράγματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους, δηλαδή. Οπότε να μην μείνει κενό γράμμα και αυτά που είπανε για εδώ. Λοιπόν, για την Ανατολική Κρήτη χρειάστηκε, ήταν ο ίδιος ο Σπύρης βέβαια ο οποίος απάντησε στην επερώτηση, στην συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση, και επειδή εγώ το παρακολούθησα και ζωντανά το είχε στο κανάλι της Βουλής γύρω στις 11 η ώρα που συζητήθηκε, χρειάστηκε να επανέλθει σε δευτερολογία ο Μανώλης ο Συντηχάκης για να αναγκαστεί να πει για την Ανατολική Κρήτη. Δηλαδή, του είπε, μα δεν είπατε τίποτα για τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης. Δεν είπατε τίποτα για τους Δήμους Ιερά Πέτρας, Ζιάνου, Σιτίας και Φεστού που είχαμε τις τελευταίες πλημμύρες. Και τότε το μόνο που είπα ο κύριος Πύρτζης ήταν το εξής. Έχουμε έρθει σε επαφή και έχουν αναλάβει η περιφέρεια και οι αρμόδιοι δήμαρχοι να κάνουν την καταγραφή. Έχετε δει εσείς ακόμα να έχει ξεκινήσει τίποτα? Στο μακρύ γυαλό ξεκίνησε τη Δευτέρα. Ναι, ξεκίνησε. Εμείς αυτό που, την ημέρα που πήγαμε εμείς, το μόνο πράγμα που είδαμε, είδαμε αγανακτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι μας μίλησαν, είδαμε λασπωμένα μαγαζιά, είδαμε βουρκιασμένα θερμοκήπια. Είδαμε θερμοκήπια που τα είχε πάρει τελείως το νερό και είχε γίνει τεψί το κομμάτι του θερμοκηπίου. Είδαμε ελιές να τις έχει ξεριζώσει και να τις έχει ρίξει πλάι. Να. Εντάξει. Και είδαμε ανθρώπους αγανακτισμένους οι οποίοι φωνάζανε ακριβώς για τις ευθύνες που υπάρχουν. Και για το λόγο ότι είδαμε βασικά και μια δυσπιστία στον κόσμο αν πραγματικά ποτέ θα αποζημιωθούν
Και έχουν δίκιο βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Και επίσης η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να γίνει πράξη. Ναι, πώς το εννοείτε αυτό, γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που έχουμε μάθει και από προηγούμενες καταστροφές, όπως με την πυρκαγιά, όπως με τις αέρες. Μαρία, εάν τότε είχαν γίνει κάποια έργα υποδομής και τότε ας πούμε είχαμε ζητήσει μέσα από τη Βουλή πάλι με τον Μανώλη το Συντυχάκη να κηρυχτεί η Ιεράπετρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να γίνουν κάποια έργα υποδομής, γιατί οπωσδήποτε όταν οι γυμνές πλαγιές αυτές που είναι εκεί στις Κοπάνες και σε όλη την περιοχή που καήκανε, αν περνούσες Μαρία το Σάββατο το πρωί την ώρα που έριχνε τη δυνατή βροχή 9-10 η ώρα, έβλεπες το χώμα από τις πλαγιές έφευγε έτσι όπως ήτανε. Δηλαδή αφού το κοιτάζαμε και λέγαμε θα φύγει όλη η πλαγιά, έπρεπε να πάει προς τη θάλασσα. Αυτό είναι η αποψήλωση και το δέντρο έχει θέμα. Ναι, και δεν είναι. Επίσης, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές γεφυράκια τα οποία είναι κλεισμένα. Τα έχουν κλείσει, τα έχουν μπαζώσει. Και αυτά είναι εγκληματικά. Εκεί στην περιοχή δηλαδή, όπως μόλις βγαίνουμε από τη Γράλιζα, είναι θερμοκήπια τα οποία ήδη οι άνθρωποι τα έχουν εγκαταλείψει. Αυτό που λέτε λοιπόν Μαρία μου είναι ότι πρέπει να δει η πολιτεία και να σκύψει και να δει τα έργα υποδομής, έτσι. Πολλές φορές δεν θέλει και πολύ μεγάλο κόπο, έτσι, θέλει τρόπο, όπως ας πούμε η δεντροφύτευση ένα παράδειγμα, που δεν κοστίζει και πάρα πολύ. Και η διάνοιξη να ανοίξουν τα γεφυράκια που είναι μπαζωμένα. Και επίσης ναι, να μην πετάμε και εμείς έχουμε ευθύνες αυτό, οι απλοί πολίτες, να μην πηγαίνουν τα κολλήματα και τα μπάζα στα ρέματα. Σου είπα και πάλι, καλά και προς το μακρύ γυαλό, υπάρχει φοβερή κατάσταση σχετικά με αυτό. Φοβερή κατάσταση σχετικά με αυτό, μην το συζητάμε τώρα. Χτίσματα στην κήτη του ποταμού μέσα στον οικισμό του Μακρύ Γυαλού. Ναι. Σπιτάκια και εξωτερικές τουαλέτες. Ναι. Ποιος άφηνε τώρα αυτούς? Δηλαδή δύο λεφτά ας πούμε. Κάτι προς Θεού δηλαδή. Γι' αυτό μίλησα για νομιμοποιημένες αυθαιρεσίες. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, πολλά τα θέματα από εκεί και πέρα μετά τελειώνοντας. Κακοκαιρία, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι, καταγράψατε όλα αυτά και ποιος και τι και πού και ποιος θέλει, μην τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα στις εκλογές. Μα γι' αυτό εμείς έχουμε και πρωταρχικό, έχουμε πρωταρχικό και σαν συνδυασμό δηλαδή, επειδή βάζουμε σαν πρωταρχικά ζητήματα που μας αφορούν θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Και όχι οράματα και φαντασίες και μεγαλεπίβολα πράγματα. Τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη είναι τα σημαντικά. Και για μας το θέμα της πολιτικής προστασίας, το θέμα του νερού, το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. Όλα αυτά είναι για μας πρωταρχικά. Γιατί μιλάμε για έργα υποδομής, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν 100% και χωρίς τις προϋποθέσεις που βάζουν ασφάλειες και ιστορίες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το 10% δεν θα αποζημιωθεί και βέβαια ούτε και στο ποσοστό που πρέπει ανάλογα με τη ζημιά που έχουν πάθει. Εντάξει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα που λες. Πάμε τώρα και στις εκλογές, στο κλίμα εδώ των δημοτικών εκλογών, έτσι, δώσουμε το στίγμα και θα πάμε... Θέλω να ανακλείσουμε μετά με την επίσκεψη Ξανθού Πολάκη στην Ιεράπετρα, αύριο Σάββατο θα είναι εδώ, έτσι, και υπάρχει ένα κάλεσμα... Από ό,τι μου είπαν, θα είναι και Πολάκης. Αυτό ξέρουμε εμείς τώρα. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων από το Υπουργείο θα είναι κι αλλιώς. Συνυπεύθυνοι είναι όλοι για όλα όσα συμβαίνουν καλά-κακά. Ναι, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ εντάξει, πιστεύω θα παραβρεθούν και οι φορείς από ό,τι έχω ενημερωθεί. Έχουν έτοιμες προτάσεις από ό,τι ξέρω και από το νοσοκομείο εδώ οι εργαζόμενοι, το σωματείο ή το ΔΣ του νοσοκομείου. Και οπωσδήποτε θα παραβρεθούμε εκεί και θα βάλουμε και τα αιτήματά μας έτσι όπως εμείς τα έχουμε αξιολογήσει και έτσι όπως νομίζουμε ότι τα έχει ανάγκη βασικά η Ιεράπετρα.
Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για γυναικολογική κλινική με ένα γυναικολόγο και μάλιστα επικουρικό, και μάλιστα δεν μπορούμε να μιλάμε για γυναικολογική κλινική χωρίς να υπάρχει παιδιατρική από πίσω. Δηλαδή, πώς θα ξύγει, πώς θα υπάρχουν γεννήσεις, αν δεν υπάρχει ο παιδίατρος που πρέπει άμεσα. Είδατε λοιπόν. Οπότε λοιπόν, για μας αυτά τα δύο είναι τα βασικότερα. Είναι πολύ βασικά ζητήματα. Και επίσης το ζήτημα της παθολογικής δεν έχει λυθεί. Είναι σοβαρότατο το θέμα το ότι για μια εβδομάδα παραμένει κλειστή, διότι δεν γίνονται οι εφημερίες, ας πούμε, δεν φτάνουν οι εφημερίες τέλος πάντων των παθολόγων. Δηλαδή γίνανε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ναι. Εντάξει, του λέω, έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα σαφώς στο νοσοκομείο, έτσι. Μα λίμωνο Μαρία, αλίμωνο Μαρία, δηλαδή άμα δεν γινόταν και κάτι επιπλέον, δηλαδή τότε πια τι να πω. Με τόση κινητοποίηση, 10 χρόνια στους δρόμους είμαστε για αυτή τη δουλειά. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, οπότε υπάρχει ένα κάλεσμα, πώς το λένε... Θεωρώ ότι ο κόσμος αύριο θα πρέπει να έρθει, να ενημερωθεί, οπωσδήποτε οι φορείς οι οποίοι έχουν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του νοσοκομείου, προφανώς όταν έχεις εδώ τον υπουργό, θα πρέπει να του βάλεις και ζητήματα ασφάλισης, θα πρέπει να του βάλεις και άλλα ζητήματα. Για φάρμακα, ξέρω εγώ... φτηνά φάρμακα ή δωρεάν φάρμακα, δηλαδή πολλά ζητήματα θα πρέπει να βάλουμε όσον αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τη δημόσια υγεία. Να, ωραία, θα είναι και η φορείς, θα υπάρχει και ο σύλλογος του νοσοκομείου, θα γίνει συζήτηση, θα υποθούν τις ελλείψεις, θα ξαναβάλουμε τις ελλείψεις, θα δούμε τι έχουν σκοπό να κάνουμε, και τέλος πάντων θα γίνει και ένας απολογισμός, ωραία. Λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές τώρα, αφού ήθελα να το ρωτήσω αυτό τελευταίο, αλλά πες μας τι προετοιμάζεσαι, αν έχεις συνδυασμό, όραμα, αρχές και λοιπά, πότε θα μας τα ανακοινώσεις, ποιοι θα είναι υποψήφοι, βάλουμε έτσι το στήμα. Νομίζω ότι το στίγμα το έδωσα με αυτό που είπα προηγούμενα. Ποια είναι πρωταρχικά. Ποια είναι τα πρωταρχικά για μας. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε στο Δήμο Ιερά Πέτρας με τον συνδυασμό μας. Και δεν άλλαξε κάτι τόσο πολύ που να έχουμε αλλάξει εμείς το προγραμματισμό. Πώς να το πω. Τις προγραμματικές μας. Πώς να το πω. Δηλώσεις και αρχές και στόχους. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Δηλαδή άλλαξε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ότι έγινε κάτι σε τέτοιο βαθμό ή παρουσιάστηκε κάτι καινούριο που θα πρέπει να αλλάξουμε όλα αυτά που λέγαμε. Εξάλλου το στίγμα το έδωσα και με αυτό που είπα προηγούμενα. Έχουμε βέβαια το καινούριο τώρα που μας είπαν ότι χωροθετήσανε με την ανωτατικοποίηση των ΤΕΗ εδώ το τμήμα. Το τμήμα, οπωσδήποτε είναι δυνατόν να πούμε όχι σε αυτό, όχι βέβαια. Βεβαίως και θα πρέπει να το παλέψουμε να το πάρουμε, αλλά θα πρέπει όμως παράλληλα να διεκδικήσουμε, να δοθούν και οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί και η υποδομή. Ούτως ώστε να μην μιλάμε μόνο να έχουμε την έδρα μιας συγκεκριμένης σχολής, αλλά και τι εκπαίδευση θα δίνεται, τι παιδεία θέλουμε δηλαδή και πώς θα πρέπει να λειτουργεί αυτή η σχολή, ούτως ώστε να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Διότι αν δεν πήραμε και το μουσικό σχολείο, πόσα χρόνια είναι τώρα, 15, δεν ξέρω πόσα ακόμα, χρόνια. Περίμενε. Όχι, το μουσικό σχολείο είχε δοθεί από τότε στο Καβούσι, για το σχολείο λέω. Ναι, για το σχολείο. Ακόμα. Το είχαμε πάρει τότε, επί Χριστοφακάκη ήταν. Το είχαμε πάρει, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Λοιπόν, μην μείνει και αυτό στα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή, αυτό είναι. Θεωρώ. Ανακοίνωση, θα έχουμε καινούργια πρόσωπα. Ξέρουμε εσένα, ξέρουμε τον κύριο Λουτσέτη από τα Χανιά, θα μας έρθει εδώ. Γνωστό. Εδώ είναι. Ανακοινώσαμε τα πρώτα ονόματα. Εντάξει, έχουμε δηλαδή το ψηφοδέλτιό μας, το έχουμε ολοκληρώσει. Απλά υπάρχουν πάντα, ποτέ δεν τα λέμε όλα από την αρχή. Είναι ο Λουτσέτης ο Μανώλης του Γεωργίου που επιμένει ότι το λέμε για να μην τον μπερδεύουν κιόλας. Είναι ο Σπηλιαρώτης ο Γιώργος, οικονομολόγος. Ο Σαράτης ο Σεραφείμ είναι απόφυτος ΤΕΗ πληροφορικής. Ιδιωτικός υπάλληλος σήμερα. Είναι η Χατζάκη Μαρία Συνταξούχος, φιλόλογος. Ο Παϊσανίδης ο Γιώργος, καθηγητής φυσικής αγωγής. Ο Μπλεγαντονάκης ο Μιχάλης, ο οποίος είναι αγρότης.
ο Περισσινάκης, ο Χαράλαμπος, ο συνταξιούχος ΔΕΗ. Να. Η Παρσοτάκη, η Νίκη, η οποία είναι άνεργη, νέα κοπέλα άνεργη, ο Μιχάλης ο Μίχος, εργάτης, ο Μαριδάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Συνταξούχων ή Καλασιθίου, και η Χαλκίτη Μαλαματένια, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας, η Μπίμπικα η Φωτεινή, φυσικός, αδιόρεστη καθηγήτρια, ιδιωτική υπάλληλος, είναι ο Δημητριάδης ο Αλέκος, συνταξούχος, ξενοδοχό υπάλληλος, ποιος άλλος να σου πω, η Σπηλιάδη, η Πουλή, η Σούλα, νοσηλεύτρια, άντε να σου πω δύο ακόμη. Λοιπόν, η Γενιατάκη, η Σοφία, του Ευαγγέλου, η οποία είναι μουσικός, παίρνει το πτυχίο της φέτος από τη μουσική, από το Μουσικό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και θα εγκατασταθεί μόνιμα, θα είναι πια Ιερά Πέτρα από εκεί και πέρα, δηλαδή από το Μάιο και μετά θα την έχουμε εδώ μόνιμα, δεν θα, τέλος πάντων παίρνει το πτυχίο της, αυτό θέλω να πω. Και να πω και τον Νίκο τον Κουδουμά, τον οποίος, ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων ΤΟΤΑ. Πώς σου είπα τώρα, ειδικά. Δεν πρόλαβα να τους γράψω. Δεν πρόλαβα να τους γράψω όλους με τίποτα. Λοιπόν, θα εντάξει, αποστήκανε, οπότε αποστήκανε, ναι. Θα μας τα πεις να το γνωστό και ο Νίκος και μη εξαιρεταίος. Εντάξει, τόσα χρόνια ήταν πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ εδώ στον Δήμο, σαν εργαζόμενος του Δήμου και παλιός γραμματέας στο Καβούσι κλπ. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε μερικούς καλά είμαστε. Εντάξει, θα μας το δώσει. Θα ξαναπούμε. Έτσι κι αλλιώς θα βγάλουμε δελτίο τύπου, γιατί θα βγάλουμε και κάποιες δηλώσεις στήριξης που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ξέρουν, ας πούμε, οι γεραπετρίτες. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο και του ζητάμε ακριβώς να δυναμώσει τη φωνή μας για να μας δώσει το Δήμο, βεβαιάκι, στην τελευταία ανάλυση. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, όπου μας τάξει, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε για όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να σε ευχαριστήσουμε και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν το βάζουμε κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Δεν τα διπλώσαμε ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα να έχεις. Αυτά μετά την κυρία Κοτσφάκη. Έτσι μας...